οικονομία θα αναπτυχθεί, θα μεγεθυνθεί κατά 6%. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός πολιτικός στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η ανάπτυξη αυτή να είναι συνεκτική, να αφορά όλους, να μοιράζεται δίκαια σε όλες τις περιφέρειες. Σε αυτήν την τροχιά, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Πελοπόννησου με τους στόχους υψηλούς και τα έργα που προωθούνται από τα Υπουργεία για κάθε περιφερειακή ενότητα, μεγάλα όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι Υπουργοί. Είναι το λεγόμενο φράγμα του Μηναγιώτικου μαζί με το δίκτυο. Ένα πολύ μεγάλο έργο για το οποίο 19 Δεκεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα έχουμε τις προσφορές των εταιριών που επιθυμούν να λάβουν μέρος. Θα μπορέσει να αρδεύσει με την ολόκληρωσή του 35.000 στρέμματα. Μόνο η κατασκευή του φράγματος μαζί με το ΦΠΑ είναι περίπου 145 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί έως τέλος του 2025. Είναι το έργο του δικτύου της αξιοποίησης του φράγματος στο Φιλιατρινό. Όπως ξέρετε, το φράγμα έχει ολοκληρωθεί, άρα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το δίκτυο. Συνολικά μιλάμε για 11 έργα αρδευτικά προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ σωρευτικά. Πρώτον είναι τα έργα οδικής ασφάλειας που έχουμε εντάξει ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ. Και το δεύτερο σημαντικό έργο είναι αντιπλημμυρικά έργα με τη συνεργασία των παραχωρησιών της τάξης περίπου των 60 εκατομμυρίων ώστε να κλείσουμε εκκρεμότητες ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, δεν θα μπορούσε παρά να αναφερθεί και στο μεγάλο έργο του Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο, προχωράμε το αμέσως επόμενο διάστημα, υπογράφουμε και άμεσα ξεκινούμε ένα πολύ μεγάλο έργο. Βέβαια, στη Μεσσηνία δεν σταματούμε εδώ πέρα. Παρεμβαίνουμε και σε μικρότερα έργα, όπως είναι το Σουλινάρι Κορυφάσιο, το οποίο επιτελούμε ήδη αυτή τη στιγμή το έργο, όπως είναι η Γιάλωβα, ένα έργο που μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και εκεί προσωρινό ανάδοχο, ώστε να προχωρήσουμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε επίσης πως με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού τρέχει διαδικασία των μελετών για το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Να καταφέρουμε να την αδειοδοτήσουμε περιβαλλοντικά και κατόπιν να ξεκινήσουμε και αυτό το τεράστιο έργο που θα δώσει μια διαφορετική δίωδο προς τη Μεσσηνία. Στην Τρίπολη σχεδόν ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο και οι αναφορές ξεχωριστές. Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί, έρχεται από την Πελοπόννησο. Η πιθανότητα να αξιοποιήσουμε τις εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές, δηλαδή εφόσον πραγματικά διαπιστωθεί ότι βρούμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοπόννησου. Αυτές οι πηγές, αν βρούμε δηλαδή φυσικό αέριο στο υπέδαφος της χώρας μας, στις θαλάσσιες περιοχές αυτές, αυτό το φυσικό αέριο μέσα από την Πελοπόννησο θα διέλθει. Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας, 234 εκατομμύρια θα έρθουν στην περιοχή, με την προτεραιότητα 2 την ενεργειακή μετάβαση, κλιματική ουδετερότητα 56 εκατομμύρια, την προτεραιότητα 3 την αναπροσαρμογή χρήσεων γης στην κυκλική οικονομία 16 εκατομμύρια, δίκαιη εργασιακή μετάβαση, τρέχουν ήδη προγράμματα από τη ΔΥΠΑ 64 εκατομμυρίων ευρώ και τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας 6 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την πολιτική, δημιουργούμε ελκυστικότητα στις περιοχές για να έρθουν επενδύσεις. Να κάνω μία μνήμα για το ΠΕΚ Πελοποννήσου που ανήκει στο ευρύτερο κομμάτι του ΕΣΠΑ και να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα περιφερειακά προγράμματα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση. Σε οσκοπείο Κρεονερίου τα τελευταία χρόνια έχει μάλιστα βραβευθεί σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια προγράμματα μαζί με την NASA. Μια άλλη πολύ σημαντική υποδομή που δημιουργούμε είναι στη Μεσσηνία το έξυπνο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Εν μέσω κρίσης του 2022, προβλημάτων, πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης, πολέμου, σειρά της Ευρώπης κλπ. Τα έσοδα φέτος μέχρι σήμερα είναι 6,7% πάνω από το 2019. Σήμερα κυρίες και κύριοι ανακοινώνουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία με 6 επιμέρους προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορά μόνο αυτή η πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα 68.000 νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Επιδοτούμε την εργασία και να βοηθάμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην αύξηση της απασχόλησης. Έχουμε οριζόντιες πολιτικές σε ό,τι αφορά το σχολείο, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία πλέον συνδέεται πολύ πιο στενά με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας και στα πανεπιστήμια μας. 80 νοσοκομεία και 157 κέντρα υγείας εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου ήδη υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί δράσεις 37 εκατομμυρίων για τα νοσοκομεία, για τα 8 νοσοκομεία.
και 8 εκατομμύρια για 14 κέντρα υγείας. Αυτό που αλλάζει κυρίως είναι όλη η λογική για τη φροντίδα της υγείας. Θέλουμε να είναι οι δομές παντού καλές και να σας πω ενδεικτικά ότι δίνουμε αρκετά χρήματα σε όλες τις δομές υγείας στην Πελοπόννησο. Έχουμε υλοποιήσει και έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτιστική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας μας.